Αρχικά να ευχηθώ καλή αρχή με δύναμη και υγεία και ένα πρωτάθλημα χωρίς τραυματισμούς. Ένα πρωτάθλημα το οποίο άργησε πάρα πολύ να ξεκινήσει. Ναι. Ευτυχώς σήμερα ξεκινήσαμε με το καλό παρά τα προβλήματα που είχαν όλες οι ενώσεις. Σχετικά με τα σημερινά παιχνίδια οφείλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για την αγωνιστικότητα, για τη μαχητικότητα, για τη διάθεση να παίξουν και την προσπάθειά τους μάλλον να παίξουν σωστό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν και τα δύο παιχνίδια, δίκαια θα έκρινα τα αποτελέσματα, τόσο στους παίδες όπου η ομάδα μου έχασε 1-0, όπου δεν μπόρεσε, θα έλεγα, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αγώνα. Αν και ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και κρίθηκε στις μια πραγματικά λεπτομέρεια, νομίζω ότι έχω κάποια παράπονα, γιατί οι δυνατότητες των παιδών θεωρώ ότι είναι πολλές περισσότερες από αυτές τις οποίες έδειξαν σήμερα στο σημερινό παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, το ξεπεράσαμε αυτό. Στη συνέχεια είχαμε το παιχνίδι με τους νέους, όπου νομίζω προσπαθήσαμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο ποιοτικό, ένα ποδόσφαιρο κυριαρχία. Σε πολλές των περιπτώσεων νομίζω ότι ο αντίπαλός μας δεν είχε πολλά περιθώρια και ουσιαστικά περιθώρια αντίδρασης. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο να μας απειλήσει σημαντικά δύο φορές, όπου δεν ευτύχησε να πετύχει τον γκολ. Σε αντίθεση με την ομάδα μου, όπου στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν λίγο νοθροί, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ αποφασιστικοί. Θεωρώ ότι τη βάλαμε το ρυθμό μας. Είχαμε δύο δοκάρια, πετύχαμε ένα γκολ, δημιουργήσαμε ακόμα δύο πολύ καλές περιπτώσεις για να πετύχουμε ένα δεύτερο γκολ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαι ευχαριστημένος και από το αποτέλεσμα και από την αγωνιστικότητα και θεωρώ ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνέχεια και με ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Κοίταξε, και στα δύο παιχνίδια οφείλω να πω ότι έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος και τα παιδιά και στο μικρό το τμήμα και στο μεγάλο δώσαν και την ψυχή τους και διεκδικήσαμε έτσι και στα δύο μάτς το καλύτερο. Στο πρώτο, όσο αφορά τους μικρούς, δεν μας απειλήσε ο αντίπαλος σε καμία στιγμή του παιχνιδιού. Ίσως εμείς είχαμε τις ευκαιρίες. Δείξαμε ότι έχουμε κάποια χαρακτηριστικά πάρα πολύ καλά στην ηλικία αυτή. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Καλή αρχή, έτσι φάνηκε ότι θα έχουμε στο κομμάτι αυτό. Ο στόχος από την αρχή ήταν να είμαστε ανταγωνιστικοί με όλες τις ομάδες. Ούτε θέλαμε να πούμε ποιος είναι ο στόχος, αν πάμε για πρώτη, για δεύτερη, για τρίτη. Να είμαστε ανταγωνιστικοί. Να μπαίνουμε μέσα, είτε η μεγάλη είτε η μικρή, και να διεκδικούμε. Και μετά, στο τέλος θα κάνουμε κάποιο ταμείο που θα είναι θετικό ή αρνητικό. Όσο αφορά για το μάτς των μεγάλων, και τα παιδιά πάλι και αυτά έτσι προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Είχαμε μια άτυχη στιγμή. Καταρχάς είχαμε δύο αναγκαστικές αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε άτυχη στιγμή του γκολ, άσχετα αν ήταν φάουλ ή δεν ήταν φάουλ, που πιστεύω δεν ήταν. Στηθήκαμε από ένα, πιστεύω, λάθος στο διαιτητή. Ο τερματοφύλακας έκανε λάθος εκτίμηση, μπήκε ένα πολύ φτηνό γκολ που δεν το δικαιούμασταν. Και τα παιδιά μας πάλι και αυτά δείξαν ότι έχουν έτσι θέληση, πάθος να διακριθούμε, να παλέψουμε τα παιχνίδια και κάθε μάτς να είναι παιχνίδι ντέρμπι. Αυτό θέλω, να μην είμαστε εύκολος αντίπαλος όπως ήμασταν πριν κάποια χρόνια. Ανταγωνιστική και από εκεί μετά ό,τι βγει μέχρι το τέλος.